Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ευχαριστώ πολύ σε όλους σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ασπασία που έχει επιμεληθεί μαζί με το Strongme όλο αυτό το σπουδαίο. Μετά όποια τεχνικά προβλήματα, θεωρώ ότι θα περάσουμε το μήνυμα που θέλουμε απόψε. Θέλω να πω ότι η δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Πρέπει να είσαι δυνατός να ανταπεξέλθεις σε αυτή την απώλεια, να τη διαχειριστείς με τον τρόπο που εσύ θεωρείς ότι είναι καλύτερο για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, γιατί είμαι ευλογημένη, έχω άλλα 3 παιδάκια, 3 υπέροχα παιδιά, 2 γιους και 1 κόρη. Και θέλω, όταν μου κάνουν ένα εικονάκι και εκείνο με ρωτήσει τι έκανες γιαγιά εσύ για αυτή την αδικία απέναντι στην κόρη σου στην Καρυφαλιά, θα ήθελα να πω ότι ήμουν εδώ ανάμεσά σας και έβαλε κι εγώ ένα λιθαράκι με το μέσο που έχω ως μητέρα της Καρυφαλιάς. Έχω γράψει και κάτι, έτσι, αποτυπώνω κάποιες φορές τις σκέψεις μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας. Τι ηρωνικό που είναι για μένα. Είμαστε εδώ να γιορτάσουμε. Είμαστε εδώ να γιορτάσουμε γυναίκες που τους αφαιρέθηκε η ζωή με βίαιο τρόπο. Είμαστε εδώ για να τις τιμήσουμε. Είμαστε εδώ γιατί δεν ξεχνάμε. Και δεν είναι μόνο οι 17, είναι και πολλές περισσότερες. Είναι οι κόρες μας, είναι οι αδερφές μας, είναι οι φίλες μας. Είναι αυτές που ζούσαν ανάμεσά μας. Που τις σκότωσε η Πατριαρχία, ένας αόρατος δολοφόνος και κακοποιητής. Ξέρετε κάτι, θα σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Δεν θέλω να υπάρξουν άλλες τέτοιες μέρες. Δεν θέλω να υπάρξουν άλλες μέρες σαν αυτή. Δεν θέλω να υπάρξουν άλλες δολοφονημένες. Δεν θέλω άλλα μνημεία. Φτάνουν τα μνημεία. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην υπάρξουν άλλα μνημεία. Θέλω για την Καρυφαλιά μου, για τη δική μου γυναίκα, για την Τώρα, για την Καρολάιν, για την Εφταρία, την Εραντό, την Ελένη, για όλες τις δολοφονημένες αυτές κοπέλες που είναι πάρα πολλές και δεν γράφονται όλες απόψε εδώ σε αυτόν τον τοίχο. Θέλω να τους δώσουμε μία υπόσχεση, εμείς που μείναμε εδώ πίσω, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε εμείς, ως γονείς, ως άνθρωποι. Εκεί θα βρούμε τη λύση. Να δείξουμε ότι σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Προς τιμήν τους, λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για αυτές από το να παλέψουμε. Τους το χρωστάμε, ώστε να μην υπάρξει καμία άλλη γυναίκα θύμα της γυναικοκτονίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να πω και προς την πολιτεία, μιας και έχουμε εδώ κάποιους εκπροσώπους, ότι πρέπει να υπάρξει βούληση από μέρους σας και η φωνή μας να μπει μέσα στη Βουλή, να ακουστεί. Έχουν δικαιώματα οι οικογένειες αυτών των κοριτσιών. Δεν έχουν δικαιώματα μόνο οι φωνιάδες να πηγαίνουν στα εφετεία. Έχουν δικαιώματα και οι οικογένειες να μην τους ξαναδούν έξω τους ανθρώπους. Γιατί αν θα τους ξαναδούμε έξω, θα είναι σαν να τους έχετε δώσει μια σφαίρα να μας αποτελειώσουν. Αυτό θέλω να πω από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ με όλο το σεβασμό μου. Και θα ήθελα να κάνω την αντίστροφη μέτρηση, αν είστε έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1. Άνθρωποι, ηλίθοβισμένοι, άντρες σιώπη.